θυμίζει κάτι αυτό το φόντο. Ναι, είμαι Θεσσαλονίκη και έχω έρθει για το γάμο της φίλης μου της Ελένης. Θυμάστε το vlog με τον Bachelor. Σας βάζω την καρτέλα εδώ άμα δεν το έχετε δει. Φυσικά και για να δω τους δικούς μου, οπότε θα κάτσω λίγες μέρες. Βασικά είμαι ήδη 2 μέρες εδώ. Αλλά βλογκάρω από σήμερα που είναι ο γάμος και για τις επόμενες 2 μέρες που θα είμαι εδώ. Και τώρα είμαι αγουροξυπνημένη, ξενυχτισμένη και θα πάμε κομμωτήριο με τη Μάγια και την Κατερίνα για να κάνουμε χτένισμα για το γάμο. Η κολλητή μου η Κατερίνα είναι η κουμπάρα. Φωτεινή σήκωνα ετοιμαστή. Σήκω. Ανακομμένη μπλούζα, because who cares, it's too early. Νίκο, είσαι έτοιμος για κομματήριο? Για κομματήριο όχι, για οδηγός ταξί, ναι. Η Μάγια εδώ διαπραγματεύεται με ποιον θα κρύβεται για να μην χορέψει στο γάμο. Στα παραδοσιακά, στα νορμάλ μετά τα ζυγούς. Εδώ χορεύω εγώ, μωρί. Εσύ έχεις τράσος. Καλά, πόσο έτσι για μωμά. Ήρθαμε στο αγαπημένο μου κομμωτήριο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι που είχα κάνει και πρωταρχικά τα μαλλιά μου πράσινα. Σας έχω κάνει σχετικό βίντεο. Στήριο βιντεάκι έχει εδώ η Έλενα. Κανείς δεν μου κρατάει την πόρτα για να μπλοκάρω. Και αυτό θα είναι το ευτερίσμα στο γάμο. Η Όλγα θα μου κάνει μαγιά τώρα, θα κάνω ένα κότσο ψηλά με σπάσιμο, αλλά θα έχουμε εδώ μια πλεξοδίτσα. Και θέλω να δώσουμε λίγο βάση στο μαλλί, το χρωματιστό που το έχει συνδυάσει και με μπλε μάσκαρα, νομίζω, πρόσεξε, τέλειο. Ζηλεύω! Μόλις γνώρισα τη συνεννόματη Φωτεινή, που έχει πάρα πολύ ωραίο φουκαλάκι και θα κάνει και αυτή χτενίσμα για γάμο. Και λέγαμε πριν ότι θα έχει πλάκα να είμαστε στον ίδιο γάμο. Ναι, όντως. Αλλά δεν είμαστε. Είναι μικρή Θεσσαλονίκη, αλλά γλυκό σου. Ναι, ισχύει. Ευχαριστημένες. Είμαστε όλοι έτοιμοι, εγώ μόνο κραγιόν δεν έβαλα. Μαγιά, δεν σε έχω δει πιο γλυκούλα. Δεν σε έχω δει πιο γλυκούλα στη ζωή μου. Είμαι πάρα πολύ γλυκούλα, είναι αλήθεια. Είμαι περίεργα. Είσαι πολύ όμορφη. Η κουμπάρα είναι ευχαριστημένη και με το μακιγιάζ. Είσαι ευχαριστημένη? Ναι. Ωραία. Φτάσαμε. Έχουμε εδώ Τάκη. Μπαμπά Κατερίνας, μορφάρα, αδερφό Ελένης που δεν είναι έτοιμος. Εδώ έχουμε τα γόρια που νιώθουν awkward και απλά περιφέρονται άσκοπα και ψάχνουν μια γωνιά να παρκάρουν και να αισθάνονται καλά. Πάμε στην Ελένη. Έχουμε μια κούκλα Αλεξάνδρα, μια κούκλα Μάγια. Ένα ροζ μπουφέτο. Ναι, είσαι ένα μπουφετάκι. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. Γνωρίστε τον αδερφό της συνήθης, τον Νίκο. Γεια σου! Έχω να σε δω τόσο καιρό. Μας έχεις ξενιδευτεί κι εσύ. Μα! Είναι η φάση που όλες φιλιόμαστε από μακριά μου, άμμουα, για να μην... Δεν έχω πρόβλημα, φιλιά, δεν με νοιάζει. Θα χαλάσουν καλά τα μακριά, θα σου αφήσω σημάδι από το κραγιόν, θα σε κάνω μόνο. Έχετε πάει χώσιμο. You're so gorgeous. Πόσο συχνά συμβαίνει το να είμαστε όλοι τόσο fancy? Ο Νίκος, ο αδερφός της Ελένης, όπου με συστήνει τους λέει όλους. Είναι την τηλεόραση που την είναι, την τηλεόραση που δεν είναι. Και με έχει κάνει ρόμπα. Λέω ότι να είναι σε όλο τον κόσμο, με έχει κάνει ρόμπα. Έχουμε κάνει ζεν για όλα τα και στα δικά σου και στο κεφαλάκι σου. Πού θα ακούσουμε? Τους μπεζέδες πότε τους τρώμε? Δεν ξέρω, μπορούμε να φάμε λες? Δεν τα αγγίζει κανείς, είναι εδώ απλωμένα.
Τι προσδοκίες έχετε για σήμερα, παιδιά? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Να πιάσει κουμπάρα την Αφοδέζη. Άλλα μοντέλα δεν θα συναντήσουν ποτέ σε τέτοιο γάμο. 16 μοντέλα μαζεμένα σε γάμο δεν πιστεύω ότι θα βρεθούν ποτέ. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Έχουμε εδώ τον μπαμπά της Νίκη. Άλλο. Χαρούμενος. Ευτυχισμένος. Πόσο ζέστη παίζει να κάνει εδώ μέσα. Εγώ βλέπετε σταθερά, δεν φεύγω το τραπέζι με τα γλυκά. Δεν έχω φάει πολλά. Ή μπορεί και να έχω φάει πολλά. Κατερίνα, θα κάνουμε μετά ένα βίντεο. Σε σπίτι. Σαν κουβάρα. 10 συν 1 ντρόπι. Τι να έχετε μαζί σας? Πώς να προετοιμαστείτε? Τι να μην φάτε ένα χρόνο πριν? Η πρώτη ομάδα ξεκίνησε για την εκκλησία. Η πρώτη αποστολή. Ακολουθούν και οι υπόλοιποι. What, και μετά οι νύφοι. Where's the squad? Where's the squad? Το ζούμε σήμερα. Ελπίζω να μην μας βάλουν να κάνουμε τίποτα. Τι εννοείς? Τι να κάνουμε? Να μοιράσουμε καμιά μπουμπονιέρα. Ναι, να λέμε και στα δικά σας. Όχι, κόσμο. Ρε φίλε, αυτό είναι δουλειά για μικρά κοριτσάκια. Σε παρακαλώ, μεγαλώσαμε τώρα. Πρέπει να απολαύσουμε το μυστήριο. Άμα ψάχνουν άτομα, θα έχω βγει έξω, το λέω. Ποιο όμορφο ζεύγος είναι αυτό? Τι κουκλάκια είναι αυτά? Είμαστε εδώ και ένα πεντάλεπτο στην εκκλησία και τώρα συνειδητοποίησαμε ότι έχουν φτάσει και οι δίδυμες. Είναι κάπου στην άκρη μόνες τους. Κουκλάρες μου! Και τώρα κατευθυνόμαστε προς το κέντρο που θα φάμε και θα χορέψουμε. Σχολιάζουμε, εννοείται, ήδη εδώ με τα διδυμάκια. Ποια outfits μας άρεσαν πιο πολύ και κάποια ήταν πολύ καλά. Ναι. Θα γίνει δεξίωση, θέλει να πει η Φωτεινή. Α. Τα φάμε, τα φάμε. Ο Θωμάς μας περιποιείται, μας φέρουν φαγητό και ο Θωμάς μας το μοιράζει. Θα το πλήσουμε και μικρά. Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. Oh, na-na-na. So χωρίς να ξέρει, μόνο και μόνο για να γελάσουμε. Καλά, η Στέλλα ξέρει τα πάντα, δίνει πόνο. Μην φεύγεις, μην τροφκάς. Τη συγχαίρω με την Αλεξάνδρα, γιατί θα το συγχαίρουμε αυτήν εδώ. Γιατί είπε πάμε να σηκωθούμε και στο ένα δευτερόλεπτο πήρε την κάμερα και... Laying in a deck chair, feeling the sunshine, sipping margaritas all day. Having a good life, got you by my side, summer should never end. Sharing the same bed, spending these nights, having sex whenever we like. Laying in a deck chair, feeling.
Το πιασε η κουμπάρα. Εντάξει. Στημένο. Όχι ότι θέλαμε να πιάσουμε την ανθοδέσμη, αλλά μην μας κοροϊδεύουν και μπροστά στα μάτια μας. Τέλος πάντων. Κατερίνα, ήταν στημένο. Ναι, ήταν απίστευτο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Πώς περάσατε? Πολύ τέλεια, με λεπτά. Με στάρ εδώ. Στάρ. Μετά από χρόνο έτσι είναι το look μετά τη διασκέδαση και αφού έλυσα την κοντιδέμη. Καληνύχτα. Καλημέρα. Η σεξι κόμη συνεχίζεται. Πάω να βρω τα διδυμάκια στην κουζίνα. Πρέπει να έχει φτιάξει η μαμά μου φαγητάκι. Όταν έχεις περιποιητική μανούλα, έχει φτιάξει και πρωινό. Μας έχει φτιάξει τόσο και κρέπες. Και έχει φτιάξει και εμείς ένα γιανό, γιατί σου λέει δεν ξέρω τι θα φάνε αυτά τα παιδιά 3 η ώρα που θα σηκωθούν. Και βρισκόμαστε κατευθείαν έξω, γιατί με το που πήγαμε στην κουζίνα, πλακωθήκαμε στο φαΐ και στο κουσκούς για το γάμο και δεν βλόγκαρα. Αλλά τώρα είμαστε για καφέ. Περιμένουμε να καταφτάσουν και τα διδυμάκια, η Νύφη και ο γαμπρός. Είμαστε 14 άτομα, 13 συνολικά και δεν χωράμε πουθενά. Και τώρα θα μας φέρουν στα και να μας βολέψουμε. Πού είναι το κόκκινο χαλί μου? Δεν σε βγάλανε ακόμα. Όχι. Παιδιά, κόκκινο χαλί. Εντάξει, πόσο δεν βολεύει να βλογκάρεις με ψηλούς ανθρώπους? Τι είναι ψηλούς? Και ο Διονύσης γκρίνιαζε που δεν βλογκάραμε σήμερα. Πώς πέρασες? Πολύ ωραία. Δεν χόρεψες πολύ όμως. Δεν με είδε. Δεν πρόσεξες καλά. Χόρεψε πολύ. Χόρεψα και τα πόδια μου. Τα βγάλα και φουσκάλα εδώ πέρα. Πού να μπορούσες και εγώ, πες. Bitch, please. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται οι δίδυμες, αλλά είναι η πρώτη φορά. Δεν στεναχωριέμαι που φεύγουν, γιατί θα τις δω σε λίγες μέρες που φεύγουμε αμοργό. Τι ήθελες να δηλώσεις? Ό,τι φορέσει η Βάκη φοράει ένα χειμερινό μπλουζάκι από μπροστά. Από μπροστά είναι χειμερινό και από πίσω δεν φοράει μπλούζα. Με κοροϊδεύουν όλοι επειδή είναι ζιβάγκο. Χασμουριέσαι. Κατά τα άλλα ήθελες να πάμε μετά σε κλαμπ. Φιλάκια. Άντε, γεια σας. Καλή ξεκούραση. Ποια είναι τα tips της κουμπάρας τελικά? Μην φορέσετε κορσέ από μέσα, γιατί θα πεθάνετε το φόρεμα 2 μήνες πριν το γάμο. Για να μην φοράτε κορσέ, για να μην κάνετε το τύπο αν. Και τρία... Βρείτε ένα καλό κουμπάρο. Βρείτε ένα καλό κουμπάρο να σας συνοδεύει, να σας βγάζει από τη δύσκολη θέση. Νομίζω σχεδόν σίγουρα θα κάτσω να κοιμηθώ λίγο ακόμα και μετά θα ξυπνήσω και θα κάτσω με τους δικούς μου και θα κάνω αγκαλίτσες με τη μου και το παπά. Και αύριο έχω δουλειές. Αλλά μετά μπορεί να πάμε για μπάνιο ή για καφέ, θα δούμε. Θα δείξει και τι θα κανονίσουμε. Καλημέρα. Βρισκόμαστε next day. Σήμερα το επεισόδιο θα ξεκινήσει με τις περιπέτειες μιας αλλοδαπής. Επεισόδιο 752. Κάπως έτσι είναι η ζωή μας. Φάκελοι και να κάνουμε ανασκαφή ανάμεσα στα χαρτιά για να βρούμε ένα χαρτί που μπορεί να σας σώσει από τη γραφειοκρατία. Αλλά συνήθως αυτό το χαρτί δεν το βρίσκεις. Δεν το βρίσκεις. Όσοι δεν με ακολουθείτε στο Instagram θα έχετε απορίες τώρα, αλλά όσοι με ακολουθούν στο Instagram και έχουν δει τα εκνευρισμένα μου story, τα οποία stories ανήκουν στην ομώνυμη σειρά «Οι περιπέτειες μιας αλλοδαπής», γκρινιάζω τον τελευταίο καιρό. Συνήθως δεν σας γκρινιάζω για την όλη υπόθεση, την γραφειοκρατική, αλλά τον τελευταίο καιρό σας έκανα κάποιες γκρίνιες, γιατί έχω κουραστεί.
Όλη την ώρα βρίσκουν κάτι που τους ενοχλεί. Μία τους ενοχλεί ότι οι φορολογικές μου δηλώσεις που κάνω από το 11 δεν έχουν όλες την ίδια εδώ πάνω. Γιατί οι άνθρωποι δεν μετακομίζουν, έτσι δεν είναι. Πρέπει να έχουν την ίδια εδώ πάνω. Μία τους ενοχλεί το ένα, μία τους ενοχλεί το άλλο. Σήμερα πήγα να κάνω κάτι που θέλω. Και το σημερινό πρόβλημα είναι ότι το πιστοποιητικό γέννησή μου γράφει στα λατινικά την πόλη που γεννήθηκα, που είναι το Ερεβάν της Αρμενίας. Το γράφει λάθος, γιατί γράφεται αλλιώς. Η μαλακία είναι ότι είχαν δίκιο. Όντως το έχει γραμμένο αλλιώς το πιστοποιητικό. Βέβαια δεν βρίσκω τη δικηγόρο που το μετέφρασε πριν χρόνια να την ξεχέσω και να της πω να μου κάνει αμέσως ένα καινούριο για να κάνω τη δουλειά μου. Που μάλλον δεν θα την βρω, γιατί το τηλέφωνο του δεν υπάρχει πια, δεν ξέρω. Μπορώ να το ξαναμεταφράσω βέβαια. Αλλά το αυθεντικό πιστοποιητικό, για να το ξαναμεταφράζω, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο φάκελο της πολιτογράφησης. Και εδώ θα διευκρινίσω σε όσους μου έστελναν τα γλυκά αυτά μηνύματα στο Instagram να κάνω αίτηση για ελληνική ταυτότητα που τη δικαιούμαι, εννοείται σύμφωνα με τον νόμο. Το έχω κάνει ήδη, απλά περιμένω. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει. Από το 2010 είχα κάνει την αίτηση. Θα δούμε. Οπότε μάλλον θα χρειαστεί διαδικασία να ξανακατεύω Αθήνα, να πάω εκεί που είναι ο φάκελος που θα εξεταστεί η φάση με το αν θα πάρω ταυτότητα. Σας τα λέω μπακάλικα για όσους δεν γνωρίζετε από αυτά. Να πάρω το πιστοποιητικό, να το μεταφράσω σωστά, να το ξαναφέρω εδώ πάνω. Ποιος να μου κάνει παρέα, βαριέμαι. Και τώρα θα ξανακοιμηθώ γιατί είμαι από τις 7 η ώρα το πρωί στο πόδι. Και μετά ελπίζω να πάω θάλασσα, να ξεχαστώ λίγο και αύριο ξανά μάνα. Με ξύπνησαν τα παιδιά πριν λίγο και είμαι έτοιμη να φύγουμε. Μόνο θα ήθελα να πάρω κάτι να φάω. Ευχαριστώ πολύ. Πήρα και να φάω. Όλα τέλεια. Καλημέρα. Μας ρώτησε η Κατερίνα πώς νιώθουμε, πώς θα πούμε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Πρώτο πανάκι. Πώς νιώθω εγώ που έχω πάει 10 φορές και είμαι πιο ασπρική από τις δύο. Γιατί στην Ολλανδία είχαμε ήλιο και καθόμασταν στα ποτάμια, στα λιβάδια, στα κανάλια, παντού όπου μπορούσαμε. Η Φωτεινή δήλωνε το Μάιο. Φέτος δεν θα με πιάσει βαρχιοκολίαση. Θα πάω Κυκλάδες, θα πηγαίνω Σαββατοκύριακα στην Μύκονο. Α, ναι, 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 στην Μύκονο ήταν το Σταδαράκι. Δεν έκανα τίποτα. Μπορεί να πάω και Σεπτέμβριο. Θα έχω σχεδίσει τον Γιώργο. Αρχίζει Δεκέμβρη. Με πολύ ωραίο. Ο γράφει πολύ γαλάζιος, αλλά στην πραγματικότητα γκριζίζει λίγο. Έριξε και κάτι ψυχάλες στη διαδρομή. Μας κόβω να μην βουτάμε ούτε τη σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον θα λέω ότι πήγα στην παραλία. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος που βάζω τη λιακό. Αλλά ήθελα να το βάλω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει το καινούριο μου. Πάρα πολύ ωραίο πρώτο μπάνιο, άρχισε να βρέχει και φεύγουμε. Τώρα ψυχολίζει βέβαια, αλλά φεύγουμε πριν δυναμώσει. Πώς ήταν η πρώτη σου βουτιά, Μάγια? Υπέροχη. Βέβαια νομίζω ότι έχω καεί από τον ήλιο. Κι εγώ, πήγαινε κόκκινη. Summer in the city. Τρελή κάλυψη. Το πρώτο μου μπάνιο για φέτος. Την βροχή. Την βροχή. Ήρθαμε στο εμπορικό να φάμε, να αράξουμε λίγο και μετά θα πάμε σπίτι. Αν και διακοπές, προσπαθώ κάπως να κρατάω τον τύπο. Δηλαδή, η Κλειό, ας πούμε, μου είχε κάποιες μέρες δύο κομμάτια πίτσα και σαλάτα. Οπότε είπα τώρα αντί να φάω μόνο πίτσα ή μόνο μπέργκερ ή κάτι τέτοιο, να πάρω κομμάτια πίτσα με σαλάτα. Παρόλο που είναι διακοπές και θα κάνω πολλά πράγματα και ξέρω ότι θα ξεφύγω, έτσι όπου μπορώ να κρατάω λίγο τις ισορροπίες. Πεινάω. But I find my way to Elvis Chains. I'll crash right into you. If we're caught in a way, if I will get. Έχω ετοιμαστεί τώρα για έξω, θα βγούμε χαλαρά γειτονιά να τα πούμε. Και έχω μια κατανίκητη επιθυμία για παγωτό μηχανής. Οπότε πριν κατευθυνθώ προς τα παιδιά, θα αναζητήσω παγωτό μηχανής. Μαμά, έχει κοντά εδώ να πάρω παγωτό μηχανής. Εντάξει, το έχω. My phone is on silent now.
Λοιπόν, περιεργαζόμαστε εδώ τη θήκη του Θωμά, την οποία την έκανε DIY. Κάτσε να δω άμα κατάλαβα σωστά. Πήρε μια απλή θήκη σιλικόνης. Καλά τα λέω. Έβαλε πολυαστέρα, έβαλε μετά άμμο, το έξισε και από πάνω τι έβαλες? Ριτίνη. Και έχει αυτή τη θήκη, η οποία δεν βγαίνει κιόλας. Και πήρε και έκανε και άλλες τεχνικές εδώ πέρα. Βλέπουμε, έχει κάνει καρέκλες. Δέχεσαι και παραγγελίες. Γενικά έχω creative φίλους, δημιουργικούς. Δεν έχω γνώστα, δεν ξέρω αν το θυμάστε από... Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είσαι σε blog μου, Ρόπερς. Κάνει μόνο guest. Ο οποίος μου δείχνει πριν ότι κάνει 3D modeling. Οπότε αν ενδιαφέρεστε, τα έχω κάτω εδώ. Still life. Και έχω και τον Νίκο. Snipes. Snipes, παιδάκια, snipes, μόνο snipes. Όχι, κάτι σοβαρό για σένα. Τα βράδια δεν είμαι σοβαρός. Θα σου κάνουμε σοβαρή παρουσίαση. Γιατί κάνει τένις, άμα ενδιαφέρεστε. Είναι στο σύλλογο τένις που ξέχασα το κουφαλίο. Γιατί? Όταν θα φτάσει το κουτσούνι 100k subscribers, θα κάνουμε ένα πολύ δυνατό τένιστικό vlog. Πολύ δυνατό. Καλά, σου προσφέρω δωρεάν διαφήμιση και λες όχι. Μετά τα 100k. Ξέρω, έχω πλάνο. Κουφάλια τένις κλαμπ, παιδιά. Η Μάγια δεν είναι μαζί μας. Έλα μου. Δεν είναι μαζί μας. Μαζί σας. Βλέπουμε στο κρυπάκι πίσω. Κάνει φοβολό, λέει, να βλέπουμε έξω από τότε. Ο Νίκης θα λέει τα πράγματα. Μια φορά μίλησα στην κάμερα και αμέσως να πεταχτεί. Αμέσως να πεταχτεί. Από πώς έλεγες χθες ότι αν μου μιλήσει για τον έξω μόντελ. Ποιος το έλεγε. Εσύ. Δεν ήμουν εγώ. Μιλούσε το αλκοόλ. Από την προηγούμενη μέρα. Όχι για τον έξω μόντελ ανυπομονώ και για ποιο άλλο. Μαϊστάλιρο. Μαϊστάλιρο. Δεν σας φιλά όλους, βαριέμαι. Θα σας δω αύριο. Το δωματζίκο θα τον φιλήσει, θα με γυρίσει Αθήνα. Και θα σε γυρίσει Αθήνα. Ναι. Νομίζω ότι το λέω σε κάθε vlog που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ρε παιδιά, τέλεια όλα στην Αθήνα. Το μόνο που μου λείπει είναι αυτό. Αυτή εδώ η κολοπαρέα που άφησα πίσω για να πάω να κοιμηθώ. Για να τους ξαναδώ αύριο, μετά τις δουλειές μου. Καληνύχτα. Το λέμε αύριο. Καλημέρα κουτσούνια, τι κάνετε? Βρίσκομαι στο Λαδοπάν. Ευτυχώς ο δικηγόρος μας έκανε μπαμ μπαμ μία διόρθωση για το χαρτί που είχε πρόβλημα χθες, οπότε ξαναήρθα σήμερα. Οπότε ελπίζω να ξεμπερδέψω σήμερα. Θα δείξει. Χθες είχα το νούμερο 63 στο χαρτάκι της αναμονής και σήμερα έχω πάλι το 63. Δεν ξέρω γιατί, randomly, θεωρώ ότι πως αυτό έχει σημασία. Είμαι κάπως έτσι, πτώμα. Όλα καλά, ας πάω πρωινό. Έξτρα fancy κατάσταση εδώ. Πιο πολυτελές μέρος να πιείς το καφεδάκι σου. Μπορώ να παραγγείλω και brunch. Τριγέμαι. Θέλω όμως να σας δείξω ότι πήρα πολύ fancy θήκη για το καινούριο μου διαβατήριο. Πόσο cool. Και επίσης όσοι με ακολουθείτε στα stories θα θυμάστε όταν είχα πάει να το βγάλω το καινούριο μου διαβατήριο. Δεν ήξερα ότι θα βγάλουμε εκεί φωτογραφίες. Εγώ είχα μαζί μου άλλες και μου λέει τύπησα κάτσε να σε βγάλω φωτογραφία. Εγώ είχα πάει εντωμεταξύ σαν το λέτσο. Άβαυτη. Άλλωστη. Χάλια. Και μετά γκρίνιαζα ότι θα φαίνομαι χάλια. Και όντως ρε παιδί μου, ταλέπα. Φωνάζω από μακριά πρόσφυγας. Τουλάχιστον είναι η φάση που θα δείχνω τη φωτογραφία και θα γελάνε οι φίλοι μου. Καινούργια ουρά και εδώ πάλι δεν φωνάζω από μακριά πρόσφυγας, αλλά είμαι ζαμαστούρη. Ξεμπέρδεψα! Εντάξει, έχουμε ακόμα βέβαια. Έχω να κάνω πράγματα και στην Αθήνα, αλλά τουλάχιστον ξεμπέρδεψα από Θεσσαλονίκη. We are the champions, άσχετο τραγούδι. Ωραία, τώρα θα πάρω ένα ταξί να πάω σπίτι να αναπληρώσω ύπνο. Και μετά θα πάω για brunch, λογικά. Έτσι μου έταξε η Κατερίνα. Και μετά θα φύγω. Ha, ha, I'm so happy. Χθες έφευγα κλαίγοντας και σήμερα φεύγω χαρούμενη. Αντιφατικές ημέρες. Πόσο βαρετό είναι να μαζεύεις τη βαλίτσα για να γυρίσεις και ειδικά όταν είσαι σαν εμένα. Δεν την έχεις κάνει έτσι. Την έχεις απλώς παντού. Θα βαφτώ πρώτα βέβαια. Για να είμαι έτοιμη για έξω. Όπω δείτε τι έχω κάνει. Και να μαζέψω και τα make-up και όλα. Μπαμ. Έβρεχε, τώρα έχει ήλιο, ό,τι να είναι. Σήμερα έχουμε ένα απλό look of the day. Παντάνα στην τσάντα. Την κάνουμε λίγο πιο cool.
Έχουμε φτάσει στο αυτοκίνητο ακούγοντας Scorpions. Με Θωμά και Βάσια επιστρέφουμε Αθήνα. Αλλά όχι για πολύ. I'm still loving... Α, δεν έχω. I'm still...